πρωτοχρόνια, πρωτοχρόνια, καλή χρονιά. Ας φιληθούμε αληθινά μ' αγάπη, δώρα να αλλάξουμε πολλά, τα έχει διαλέξει η καρδιά. Κάτω από το δέντρο, με φροντίδα τα έχει βάλει. Πρωτοχρόνια. Και μπήκαμε, μωρέ. Μπήκαμε στο 2021. Περπατάμε τώρα. Καινούργια χρονιά. Και είμαστε και εκπαιδευμένοι τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί το 2020 πρέπει να το παραδεχτούμε. Ότι μας εκπαίδευσε, μας έδωσε γερά μαθήματα. Και πολλά από αυτά τα μαθήματα ας μην τα ξεχάσουμε, μωρέ. Ας μην τα ξεχάσουμε. Τυχερός όποιος το μάθε το μάθημα το 20. Και τώρα στο 21 θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε προσοχή πολύ, θα προσέχουμε. Θα κάνουμε προσευχή πολύ. Για να έχουμε και το Θεό κοντά μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Πρέπει να μάθαμε να διαβάζουμε. Όχι μόνο συνέχεια το ίντερνετ να διαβάζουμε. Βρίσκουμε εκεί μέσα χαζομάρες. Που μας τρελαίνουν, που μας κάνουν τα μυαλά ανάποδα. Υπάρχουν ωραιότατα βιβλία. Ωραιότατα βιβλία να διαβάσουμε. Χιλιάδες βιβλία. Ο Παπαγρίστος, κοιτάξτε πόσα βιβλία έχει. Άμα έρθείτε σπίτι του, όλα αυτά τα βιβλία τα έχει ρίξει τουλάχιστον μία καλή ματιά. Και πάρα πολλά από αυτά είναι σημειωμένα, διότι κάθομαι και τα διαβάζω. Αυτές τις μέρες πήρα ένα μεγάλο βιβλίο κι εγώ και είναι και επίκαιρο, όπως λένε πολλοί. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Το έχω εδώ στο γραφείο μου και κάθε μέρα διαβάζω δύο κεφάλαια. Και παίρνω και από αυτό τις ομορφιές που έχει. Ήρθε, λέει ο Χριστός, για να νικήσει ήρθε, το λέει η Αποκάλυψη. Λοιπόν, θα νικήσουμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό. Θα νικήσουμε, διότι ο Χριστός μας είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Μην πιστεύουμε λοιπόν, αρκεί να μην παραδοθούμε στην απελπισία, στην απογοήτευση, στο άγχος, στα βάσανα. Όλα θα τα περάσουμε όμορφα, αρκεί η καρδιά μας να γεμίσει και το μυαλό να αδειάσει από άγχος, από αγωνίες, από τούτα, από εκείνο. Έλα, αφήστε τα όξο, είπαμε καινούργια χρονιά τώρα. Άιντε, πάμε όλοι μαζί στο καινούργιο τούτο βηματισμό του 2021.